Σωσίβιος, άλλα ποιοτικά λάδια της χώρας αναζητούν ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών στην Κρήτη που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα στην εξαγωγή λαδιού σε χώρες του εξωτερικού. Βεβαίως έχουμε προβλήματα. Δεν μπορείτε να καλύψετε τις παραγγελίες. Δεν μπορούμε να τις καλύψουμε. Δεν είναι μόνο να εκτελεστούν οι παραγγελίες του επόμενου μήνα ή του μήνα του οποίου διανύουμε, είναι τι κάνουμε όλο το καλοκαίρι. Αυτό είναι και πλήγμα στο εξωτερικό. Βεβαίως είναι σε όλη την αγορά, όχι μόνο στην ελληνική αλλά και παγκόσμια. Αδυνατούμε να έχουμε, υπάρχει ενδιαφέρον από λάδι και δεν μπορούμε να υπογράψουμε την οποιαδήποτε συμφωνία διότι δεν υπάρχει λάδι. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Να δούμε πώς θα καλύψουμε τις ανάγκες των πελατών, γιατί ο πελάτης δεν τον ενδιαφέρει. Αν είχες εσύ θεομηνία, αν είχες προβλήματα στο πούμε, την παραγωγή σου, πρέπει να εκτελέσεις την παραγγελία. Πρέπει να αποφύγει το κίνδυνο να ακυρωθούν τα συμβόλαια. Αυτό είναι το βασικό. Μπροστά στο κίνδυνο να τυναχθούν συμφωνίες χρόνων, ψάχνουν εναγωνίως μεγάλες ποσότητες εκτός Κρήτης μετά τη δραματική μείωση κατά 70% στην ελαιοπαραγωγή του νησιού. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε είναι να μιλήσουμε και έχουμε μιλήσει με κάποιες άλλες συνεταιρικές οργανώσεις, οι οποίες είναι στην περιοχή της Πελοποννήσου, με μεγάλη πιθανότητα να συγκεντρώσουμε μια ποσότητα. Από την Πελοπόννησα το λάδι δεν θα είναι κριτικό. Τουλάχιστον θα είναι ελληνικό και δεν θα είναι τινησιακό ή ισπανικό. Υπάρχει τεράστιο θέμα. Δεν υπάρχουν λάδια να διατεθούν στις αγορές και στην εσωτερική αγορά. Δεν είναι μόνο η αγορά του εξωτερικού που υπάρχει μια έλλειψη να καλύψουμε κάποιες παραγγελίες που υπήρχαν από παλιά. Υπάρχει τεράστιο θέμα και στην αγορά του εσωτερικού διότι δεν υπάρχει λάδια να διακινηθεί. Άρα αυτό θα καλυφθεί με εισαγωγές αναμφίβολης ποιότητας λαδιού. Δεν υπάρχει παραγωγή επί της ουσίας στον νομό Λασιθίου. Οι υπολογισμοί είναι από τις 27.000 τόνους, δεν θα φτάσουμε ούτε στις 4.000 τόνους. Βεβαίως, με αποτέλεσμα δεν άνοιξαν τα περισσότερα ελαιούργια και όλο αυτό το κομμάτι έχει αποφέρει ένα τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή. Το πρόβλημα είναι διπλό, είναι και όλο το κομμάτι που εμπλέκεται στο κομμάτι της εξαγωγής. Στόχος όλων είναι να εξασφαλίσουν πάση θυσία ποσότητες λαδιού για τις ανάγκες εξαγωγών όχι μόνο αυτό το μήνα, αλλά και τους επόμενους μήνες, αφού γνωρίζουν πολύ καλά ότι αν χάσουν καλούς πελάτες, τότε πολύ δύσκολα θα επανέλθει το κριτικό λάδι σε αρκετά ράφια καταστημάτων της Ευρώπης και όχι μόνο. Αυτή η ζημιά η οποία έχει υποστεί το νησί μας φέτος θα είναι μια ζημιά που θα έχει επιπτώσει την επόμενη πενταετία το λιγότερο. Όταν χάσεις ένα πελάτη και πάει κάπου αλλού, δύσκολα επανέρχεται σε εσένα. Και η Ένωση Πεζών δεν θα κάνει εξαγωγή χύμα λαδιού στην Ιταλία όπως προηγούμενες χρονιές. Φέτος δεν κάναμε καθόλου. Πέρσι είχαμε κοντά στις 7.000 τόνους εξαγωγές. Σε ποιες χώρες? Χύμα κυρίως Ιταλία. Ούτε χύμα φέτος? Όχι βέβαια, γιατί ειδικά δεν υπήρχαν ποσότητες χύμα. Ό,τι ποσότητες είχαμε τις έχουμε κρατήσει για την τυποποίησή μας και η οποία ας πούμε και αυτή θα δυσκολευτεί να καλυφθεί. Σαφώς και είναι πλήγμα και είναι ένα θέμα το οποίο κοιτάμε να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Θα γίνει και μια συνέλευση για αυτό το θέμα, ενημερωθούν και αντιπρόσωποι προκειμένου να δούμε την λαϊκή μας πολιτική. Η μειωμένη παραγωγή ελαιολάδου στο νησί άνοιξε μεγάλη πληγή όχι μόνο στους αγρότες και στα ελαιουργία, αλλά και σε αρκετές ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών που έχουν μεγάλο πελατολόγιο μετά από προσπάθειες χρόνων, κάτι που μεταφράζεται σε εκατομμύρια ευρώ για την τοπική οικονομία του νησιού.